Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τη μεγάλη απόδραση του Αλέξανδρου Παναγούλη από τις στρατιωτικές φυλακές της Πογιατίου. Ήταν τη νύχτα της 5ης προς την 6η Ιουνίου 1969. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο άνθρωπος που πήγε να σκοτώσει τον τύρανο Παπαδόπουλο και είχε καταδικαστεί στην αρχή εις θάνατον, δίσης θάνατον και δίνει ποινή ισοβίων, απέδρασε χάρη στη βοήθεια και στη συστράτευση ενός γενναίου στρατιώτη, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του. Είναι ο Γιώργος Μωράκης, ένας μεγάλος Έλληνας. Ο Γιώργος Μωράκης είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ φίλο Κώστα Μαρδά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά σας χρόνια, για να φτάσουμε εκείνη τη μεγάλη νύχτα, που φύγατε μαζί με τον Αλέξανδρο Παναγούλη, συλληφθήκατε μετά, προδοθήκατε και επιστρέψατε και οι δυο στα κάτεργα, στη φυλακή. Κορυφαία βραδιά, κορυφαία κίνηση και επιτυχημένη κίνηση, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία προετοιμασία, καμία οργάνωση από κανένα μας. Ούτε απ' έξω, ούτε και από μένα, ούτε και από τον Αλέκο. Ξαφνικά έγινε αυτό. Και έγινε ξαφνικά γιατί ο Αλέξανδρος Παναγούλης δεν ήθελε να γνωστοποιήσει σε κανένα την οργάνωση, ώστε να έχει εκείνο το στοιχείο του ευνηδιασμού, έτσι. Επειδή ο Αλέκος Παναγούλης, αγαπητέ Κώστα, το γνώρισες, υπήρξε ένας συνωμότης και δεν ήθελε να μαθαίνονται αρκετά πράγματα, κάποια πράγματα ήθελε να τα κρατάει για τον εαυτό του. Για λόγους τάξεως. Δεν ήθελε να ρυψοκινδυνεύσει μία σύλληψη μετά από μία απόδραση και γι' αυτό δεν ήξερε κανένας τίποτα. Παρά μόνο εγώ και ο ίδιος. Λοιπόν, πριν μας διηγηθείτε όλη την απόδραση, θέλω να πάμε στο χωριό σας. Να μου πείτε πώς ξεκινήσατε για τον πατέρα σας, τη μητέρα σας και την οικογένειά σας. Ναι, κατάγομαι από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας γνήσιο δημοκράτης και σκληρός αγωνιστής. Το επάγγελμά του ήταν ψαράς. Ήταν δε τόσο άνθρωπος που ό,τι ψάρια πιάναμε, γιατί και εγώ από μικρός ήμουν μαζί του, τα μοίραζε στον κόσμο ώσπου να φτάσουμε σπίτι. Ερχόμασταν σπίτι και δεν είχαμε ούτε λεφτά, ούτε ψάρι. Γιατί έδινε τα ψάρια χωρίς να πάρει λεφτά. Δύσκολα χρόνια, μιλάμε τη δεκαετία του 50, είμαι γεννηθής το 1948, δύσκολα χρόνια. Φτώχεια. Θυμάμαι ο πατέρας μου αγόραζε τσιγάρα, την κούτα των 100 ματσάγκων με αυγά. Αποφασίσαμε λοιπόν κάποια στιγμή να πουλήσουμε το καΐκι το οποίο μας έδινε το μεροκάματο και να ανέβουμε στην Αθήνα για μια καλύτερη ζωή. Ο ένας μου αδελφός ήταν στην Αθήνα, δούλευε στην Ελαΐδα, ανέβηκα στη συνέχεια εγώ και στη συνέχεια... Πόσα αδελφιά είσαστε? 4. Στη συνέχεια ήρθε όλη η οικογένεια στην Αθήνα. Πού μένατε? Μέναμε στα Καμίνια. Σκληρές συνθήκες και στα Καμίνια. Χαμηλό το μεροκάματο, δουλεύαμε όλοι όμως. Τα δύο μεγάλα αδέλφια που ήμουν εγώ και ο πρώτος αδερφός και ο πατέρας δούλευε σε ένα κότερο, ήταν καπετάνιος. Πείτε μου για τη μητέρα σας.
Η μητέρα μου ήταν μία μπουμπουλίνα, θα την έλεγα, όπως μπουμπουλίνα έλεγα και την Αθηνά Παναγούλη, η οποία μεγάλωνε τα παιδιά της, καταγόταν από την Τίνο, γνώρισε με τον πατέρα μου στο πόλεμο του 40 στην Αθήνα, ερωτεύθηκαν, κατοίκησαν στην Κρήτη και κάνανε μία αξιόλογη οικογένεια, που εν ζωή είμαστε τώρα από την Εξαμελή μόνο τα 3 αδέρφια. Ήταν μία μάνα η οποία μας έδωσε σωστή διαπαιδαγώγηση, ήταν αυστηρή και σκληρή, όμως μας έκανε καλό στην ζωή μας. Μας έκανε καλούς ανθρώπους. Ως μαθητής εσείς? Ως μαθητής θα έλεγα ότι ήμουνα μέτριος μαθητής, επειδή ήμουνα υποχρεωμένος από πρώτη γυμνασίου να δουλεύω σε 2 δουλειές. Το πρωί ήμουνα στην Ελαΐδα, το απόγευμα δούλευα σε ένα χυτήριο αλουμινίου και το βράδυ με τα πόδια από το Μοσχάτο πήγαινα στο πρώτο νυχτερινό γυμνάσιο Πειραιά και εφητούσα στο γυμνάσιο και λύκειο μετέπειτα. Έβγαλα δηλαδή όλο το γυμνάσιο και όλο το λύκειο νυχτερινό. Δεν πρόλαβα δυστυχώς, παρόλο ότι πήρα καλό βαθμό στο απολυτήριό μου, 17 αν θυμάμαι καλά, δεν πρόλαβα να δώσω εξετάσεις, τότε ήταν πανελλήνιες, δεν θυμάμαι, γιατί μεσολάβησε το στρατιωτικό, δεν πήρα αναβολή και μετά το στρατιωτικό και κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού βέβαια, μεσολάβησε η απόδραση, άρα η φυλάκιση στις φυλακές της Χούντας που κράτησε μέχρι το 1974. Μέχρι το 1974, γιατί ήμουνα ο μοναδικός ο οποίος δεν είχα αμνηστευθεί από την αμνηστία του Παπαδόπουλου, ολοκληρωτικά με αμνίστευσε σε 2 αδικήματα πλην της λιποταξίας, την οποία θεώρησε στρατιωτικό αδίκημα καθαρά και με κράτησε μέχρι τις 24 Ιουλίου του 1974, οπότε και αποφυλακίστηκα με αμνηστία του Καραμαλή. Μιλάμε για την αμνηστία που έδωσε ο Παπαδόπουλος τον Αύγουστο του 1973. Με αμνίστευσε σε 2 αδικήματα, εγκατάλειψη θέσεως και απελευθέρωση κρατημένου, τα οποία θεώρησε πολιτικά αδικήματα, και με κράτησαν μέσα για τη λιποταξία στο εσωτερικό. Λοιπόν, που ήταν και η μεγαλύτερη ποινή μου. Πάμε τώρα στο στρατό. Παρουσιάζεστε στη Σύρο. Ναι, παρουσιάστηκα στη Σύρο στις 23 Απριλίου του 1968, σε ένα σκληρό στρατόπεδο νεοσυλλέκτων στη Σύρο. Πολύ σκληρή ταλαιπωρία. Φαντάσου ότι έχασα 18 κιλά. Πω, πω. Από το καψόνι και από την ταλαιπωρία. Κάποια στιγμή ήρθε ο πατέρας μου με το κότερο στη Σύρο να με δει στην Ερμούπολη. Ήρθε στο στρατόπεδο και σχεδόν δεν με γνώρισε. Τόσο είχαν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά μου, τόσα κιλά είχα χάσει. 18 κιλά. Τα οποία δεν τα ξαναπήρα έκτοτε. Στη Σύρο λοιπόν έκανα 3 μήνες την εκπαίδευσή μου και κατευθείαν, χωρίς καμία άδεια, μας μετέθεσαν όλη αυτή την ΕΣΟ στην σχολή υπαξιωματικών στα Σέρβια. Εκεί υπηρέτησα 45 μέρες. Μου έδωσαν το βαθμό του 19, με προόριζαν για λοχεία, επειδή ήταν πολύ σκληρά τα βασανιστήρια, τα καψόνια και η σχεδόν άσκηση. Βασανιστήρια, έτσι. Ήταν σχεδόν βασανιστήρια. Να σηκώνεις τώρα οπλωμαστό και να κάνεις κάμψεις. Σκληρές ταλαιπωρίες. Αναγκάστηκα και έφυγα σαν 19. Δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις του λοχεία και με στείλανε σαν 19 στο 504 τάγμα πεζικού στη Φλόρινα, το οποίο μόλις είχε έρθει από την Κύπρο. Από το 504 τάγμα πεζικού μου ήρθε μία μετάθεση, ξαφνικά και απρόσμενη. Έτυχε εκείνη την περίοδο να υπηρετεί τη θητεία του στο ναυτικό και ο πρώτος μου αδελφός, ο Κώστας, ο οποίος βρήκε κάποιον κελευστή, χουντικό ενδεχόμενο,
ο οποίος μου έκανε μια ευμενή μετάθεση στον Μπογιάτη. Για να είστε κοντά στην Αθήνα, έτσι. Για να είμαστε κοντά στην Αθήνα. Είχα να δω τους γονείς μου 6 μήνες και την οικογένειά μου. Εκεί στον Μπογιάτη, χωρίς να ξέρω βέβαια τι στρατόπεδο είναι, αντελήφθηκα τη δεύτερη μέρα ότι είναι οι στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου, τις οποίες δυστυχώς το καθεστώς του Πασόκ, το Πασόκ κυβερνούσε, το γκρέμισε όλο αυτό το κολαστήριο και γκρέμισε ακόμα και το κελί και τα δύο κελιά που ήταν φυλακισμένος και ο Αλέκος και ο Στάθης μετά, αλλά και το κελί το οποίο ήταν κάτω από το χώμα που ήταν για 4 χρόνια φυλακισμένος ο Αλέκος Παναγούλης μέχρι και την αμνηστία. Οπότε γνωρίζεστε πια με τον κρατούμενο, έτσι. Ναι. Τον μελοθάνατο, τον καταδικασμένο εις θάνατον, Αλέξανδρο Παναγούλη. Για τον οποίον, Κώστα μου, δεν ήξερα τίποτα. Υπηρετούσα τη θητεία μου στα Σέρβια την ημέρα που έγινε αυτή η καταπληκτική απόπειρα από τον Αλέκο. Δεν κυκλοφορούσαν εφημερίδες, δεν μαθαίναμε τίποτα, δεν υπήρχαν τηλέφωνα να επικοινωνήσουμε. Μόνο ο διοικητής της μονάδας μας ενημέρωσε ότι κάποιος επίορκος υπολογαγός στο ΛΟΚ προσπάθησε να σκοτώσει τον εθνοσωτήρα κυβερνήτη, ναι, της χώρας. Μέχρι εκεί. Και τον είπε υπολογαγό γιατί στην αρχή νόμιζαν ότι, επειδή έμοιαζε με τον αδερφό του Γιώργο, ότι είναι ο υπολογαγός Γιώργος Παναγούλης, ναι, που και εκείνος βέβαια είχε διαφύγει για να χτυπήσει τη Χούντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Εσείς κάνετε Σκοπιά, υπηρεσία. Τι ακριβώς ήταν? Ναι, έφτασα κάποια στιγμή στο Μπογιάτη. Εκεί είδα ότι ήταν φυλακές. Πήγα στο λόχο μου και την άλλη μέρα με φέρανε σε επαφή με το στρατόπεδο, με το κύριο στρατόπεδο των φυλακών. Υπήρχε μια εσωτερική αυλή δηλαδή, έτσι, που ήταν οι φυλακές. Μια εσωτερική αυλή που ήταν οι φυλακές. Με σκοπιές, έτσι. Με σκοπιές, με περιψωμένες, με πολυβόλα και τέτοια. Και λέω, γιατί τέτοια φρουρά? Μου λέει, έχουμε εδώ έναν εγκληματία, έναν δολοφόνο. Και με πήγανε σε αυτόν τον εγκληματία, που εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δεν ήταν ένας εγκληματίας, ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης. Αυτός ήταν ο Αλέκος Παναγούλης. Να πούμε ότι κι εσείς είσαστε στρατευμένος στο δημοκρατικό χώρο, έτσι. Δεν είσαστε απολίτικος. Όχι. Είχατε, ναι, και λόγω του πατέρα την δημοκρατική συνείδηση. Βεβαίως. Ο πατέρας μου υπήρξε φανατικός ελευθεροβενιζελικός. Φανατικός. Όλη μας η οικογένεια και όλη του η οικογένεια, τα αδέρφια του, δημοκρατικοί πολίτες. Αυτή λοιπόν την δημοκρατία μας εμφύτεψε ο ίδιος ο πατέρας. Εκείνη την περίοδο, πριν πάω στρατιώτης, υπήρχε εκεί η οργάνωση Λαμπράκη με την οποία ασχολήθηκα. Της ΕΔΑ, έτσι, της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι. Και με πολλούς άλλους φίλους, τους οποίους δυστυχώς ταλαιπώρησαν, γιατί είμαστε η ίδια ΕΣΟ, όταν υπηρετούσαν και συνέβη το δικό μας περιστατικό, γεγονός, ταλαιπωρήθηκαν όλοι οι φίλοι μου, οι οποίοι τύχαινε να είναι αριστερών πεπιθήσεων, κεντρών και αριστερών πεπιθήσεων. Άρα ήμασταν πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, συμμετείχαμε στις συγκεντρώσεις του αείμνηστου του Γέρου της Δημοκρατίας, είχαμε κάποια δημοκρατική συνείδηση έντονα ανεπτυγμένη. Μέχρι εκεί όμως. Τώρα, τα καθήκοντά σας ποια ήταν στη φυλακή? Η υπηρεσία, κάθε μέρα παίρνατε υπηρεσία ή κάποιες μέρες την εβδομάδα? Ναι, ήμασταν κάθε μέρα υπηρεσία. Ωραία, η δουλειά σας ποια ήταν δηλαδή? Ειδικά το πρωί, το απόγευμα βέβαια βγαίναμε κάποιοι ελεύθεροι. Κάποιοι ήταν μέσα, κάποιοι ήταν μέσα, έξω, σε έξοδο. Εγώ, επειδή συνδέθηκα πολύ στενά με τον Αλέκο, προσπάθησα να είμαι πολύ λίγες μέρες της εβδομάδας έξω για να είμαι μαζί του, να τον συντροφεύω, να τον βοηθώ όσο ήταν δυνατόν, γιατί ήταν
σκληρές οι καταστάσεις στο στρατόπεδο. Ήταν ένα σκληρό στρατόπεδο, ήταν σκληροί αξιωματικοί, ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στο πραξικόπημα, άρα υπήρχε μία ισχυρή φρούρηση, αν θέλεις, του στρατοπέδου και δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε πολλά πράγματα. Υπήρχαν και άλλοι φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι είχαν καλή διάθεση για τον Αλέκο Παναγούλη, εσείς παράδειγμα. Είσαστε υπεύθυνος, ας πούμε, Σκοπιάς, πώς λεγόταν. Υπεύθυνος της φυλακής, ναι. Θα μου ήταν άσχημα να μην μνημονεύσω και ένα έφεδρο τυπολογαγό, τον Αντώνη τον Πορύχη, τον οποίο δεν τον έχω δει εκ τη ζωή μου, ο οποίος σαν ανθυπολογαγός έφεδρος έκανε ό,τι μπορούσε για τον Αλέκο. Υπήρχαν και άλλοι εκτός από μένα, οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού βοηθούσαν τον Αλέκο. Αρχίζετε λοιπόν κουβέντες με τον Αλέκο Παναγούλη, ναι, και ουσιαστικά πιάσατε φιλία. Φιλία. Έτσι. Με συγκίνησε καταρχήν η πολύ σκληρή και κακή διαβίωσή του. Εδώ θέλω να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό στο παραστατικά, με λεπτομέρειες. Ναι. Επήγα στον Μπογιάτη στις 7 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τα φώτα, του 1969. Χιόνιζε. Με οδηγήσαν λοιπόν στο κελί του Αλέκου. Δεν ήξερα για τον Αλέκο. Τον είδα εκεί. Μου είπαν εδώ είναι ο Γκιουλέκας. Ανοίγει λοιπόν το κελί, η σιδερένια μπάρα, μπροστά υπήρχε ένας προθάλαμος που ήμασταν εμείς οι φρουροί και μου ήρθε ένας παγωμένος αέρας από το κελί. Είδα μία μορφή αδύνατη, αγέροχη, δυναμική, δεν έμοιαζε για εγκληματίες, είδα τον Αλέκο Παναγούλη. Ζούσε σε ένα σκοτεινό και βρώμικο κελί, με ένα παραθυράκι το οποίο ήταν ανοιχτό, δεν είχε φεγγίτη, σε ένα στρώμα κοιμότανε και μία τρύπα για αποχέτευση και δεμένος με ασήκωτες γερμανικές χειροπέδες. Πρέπει να ήταν 4 με 5 οκάδες. Τους είπα, ρε παιδιά, αυτός δεν είναι εγκληματίας. Δεν το χώνεψε. Εκεί έγινε η εξιστόρηση, εκεί μιλήσαμε εντάχει με τον Αλέκο. Παπαδοπουλάκη με φώναξε. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, όμως έμαθα τα κόλπα του σιγά σιγά. Δεθήκαμε πάρα πολύ στενά για 6 μήνες. Είχαμε καθημερινή επαφή. Τόλμησα και τολμούσα, του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, του έλυνα τις χειροπέδες το βράδυ που ήμουν υπηρεσία, του έφερνα φαγητό, μου έδινε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και τσικουδιά και του πηγαίναμε. Έκανα ό,τι μπορούσα να του καλυτερεύσω τη ζωή. Βέβαια, το ό,τι κάναμε ήταν λίγα. Έπρεπε να γίνει κάτι περισσότερο. Να πούμε καταρχήν ότι βασανιζόταν από τους μόνιμους αξιωματικούς, έτσι. Βασανιζόταν. Άγρια, με βούρδουλα, ναι, και με φοβερά βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων είναι και ένα σύρμα στην ουρίθρα του, το οποίο πήρωναν με... Αυτό, αγαπητέ Κώστα, το βασανιστήριο το κάνανε στο ειδικό ανακριτικό τμήμα, στην ΕΣΑ ή στο ΚΕΣΑ, εκεί που ήταν η στρατιωτική αστυνομία. Στον Μπογιάτη τα βασανιστήρια ήταν ξύλο, οπότε αναγκαζόταν να κάνει υπερβολικές ημέρες απεργία πείνας. Θυμάμαι η τελευταία του απεργία πείνας ήταν 33 ημέρες, όσα είναι τα χρόνια του Χριστού. Άντεχε όμως, ήταν θηρίο. Γιατί μόνο ένα θηρίο θα μπορούσε να αντέξει τα βασανιστήρια, τα οποία υφίστατο αλλά και υπέστη κατά τη διάρκεια της φυλακής του. Αλλά και μόνο το γεγονός, ο τρόπος κράτησής του ήταν ένα βασανιστήριο.
Δεν θα άντεχες να είσαι δεμένος χειροπόδαρα, δεν θα άντεχε κανένας να ζει, να κοιμάται απάνω σε ένα στρώμα με μια κουβέρτα και το δωμάτιο να είναι μέσα στη μούχλα από την υγρασία. Δεν θα άντεχε κανένας να μην βγαίνει καθόλου στον περίβολο του, του στρατοπέδου. Δεν συμμετείχε δηλαδή στις κινήσεις και των άλλων φυλακισμένων, γιατί υπήρχαν και άλλοι φυλακισμένοι εκεί. Ήτανε ερμητικά εσόκλειστος. Δεν είχε επαφή με κανένα άνθρωπο παρά μόνο με τους αξιωματικούς που τον βλέπανε και εμάς τους στρατιώτες που τον βλέπαμε, που είχαμε υπηρεσία στο κελί του απ' έξω. Και βέβαια κοιμόμασταν και στον προθάλαμο, όπως σου είπα προηγουμένως. Άρα κοιμόμασταν, είχαμε και εμείς άνοιχτη λίγο τη σιδερένια, αυτή τεράστια πόρτα, τον οποίο τον βλέπαμε μόνο από μία τρυπίτσα που είχε σιδερένια πόρτα. Και μάλιστα όταν πρωτοπήγα είχαν συνονοηθεί οι συνάδελφοι και μου έβγαλε το δάχτυλο την ώρα που πήγα να κοιτάξω από την τρύπα για να δω ποιος είναι μέσα. Δεν είχε λοιπόν καμία επαφή, καμία επικοινωνία με τους άλλους κρατουμένους, αλλά και με τον έξω κόσμο. Μια φορά το μήνα ερχόταν η Καημενούλα η Αθηνά, φορτωμένη με τρόφιμα και φορτωμένη με βιβλία και περιοδικά και εφημερίδες, τις οποίες δεν τους τη δίνανε. Και ο αδερφός του, ο Στάθης Παναγούλης, οργανωμένος, συστρατευμένος έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας. Βεβαίως. Ο άλλος του αδερφός, ο μεγάλος, ο Γιώργος Παναγούλης, είχε διαφύγει κι αυτός. Είχε διαφύγει. Στο εξωτερικό και είχε χαθεί. Και... Είχε χαθεί, νομίζω ήταν το 67. Όταν συνελήφθη από τους... Δηλαδή όλη η οικογένεια στρατευμένη στον αγώνα κατά της Χούντας. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια ήταν στρατευμένη εναντίον της Χούντας. Και να πούμε ότι ο πατέρας των Παναγούλιδων, απόστρατος αξιωματικός με συμμετοχή στους αγώνες του Εθνούς. Βεβαίως. Όλη η οικογένεια συστρατευμένη στον αγώνα. Όλη η οικογένεια με σκληρούς αγώνες. Δεν αγωνίστηκε η οικογένεια Παναγούλη, ο Αλέκος, ο Στάθης, ο Γιώργος, μόνο επί Χούντας. Τα έχεις γράψει και στο βιβλίο σου, Κώστα. Αγωνιστήκανε και από πριν. Και από πριν τη Χούντα, από την Δημοκρατία, από την κυβερνήσεις του Γέρου της Δημοκρατίας. Εκείνη την εποχή ο Στάθης ήταν στην Ιταλία, τον οποίο δυστυχώς δεν προλάβαμε να ειδοποιήσουμε και γι' αυτό και μας συνέλαβαν. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μεγάλη Νύχτα. Αφού λοιπόν μιλάτε, έτσι, συμφωνήσατε να φύγετε. Πάμε στη Μεγάλη Νύχτα, 5 προς 6 Ιουνίου. 10 η ώρα το βράδυ. Μου λέει απόψε θα φύγουμε. Του λέω Αλέκο, είναι δύσκολο να βγούμε από εδώ μέσα. Μου λέει δεν είναι καθόλου δύσκολο. Καλώς. Ήμουν αποφασισμένος, όπως είπα και προηγουμένως, να τον βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Το να του πηγαίνει σουβλάκι και τσικουδιά Κρήτης από τον πατέρα μου δεν ήταν. Και... Εντάξει, ήταν μια μικρή βοήθεια. Ο άνθρωπος ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε να δράσει. Γι' αυτό και ο Αλέκος Κώστα αναγκάστηκε να γράψει ποίηματα στη φυλακή και γι' αυτό και λέμε ο τροβαδούρος ο ποιητής της φυλακής, ας πούμε. Ο ποιητής της αντίστασης, ο βάρδος της αντίστασης, γιατί μέσα στη φυλακή δεν μπορούσε να δράσει. Και έγραφε όταν δεν μπορούσε να δράσει. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η τελική απόφαση. Ντύθηκε με τη μία στολή τη δική μου, είχα δύο στολές, μία εξόδου και μία αγκαρίας. Τη μία αγκαρίας την ντύθηκα εγώ, τη δε εξόδου, ήταν καλοκαίρι, μια χαϊκή στολή, ντύθηκε ο Αλέκος. Γεμίσαμε με ρούχα και τέτοια το κρεβάτι του, το στρώμα του κάτω, ούτως ώστε να φαίνεται ότι κοιμάται ο Αλέκος μέσα. Σαν υπεύθυνος φυλακής εκείνο το βράδυ είχα και τα κλειδιά των χειροπέδων
και τα κλειδιά του κελιού του και τα κλειδιά της εσωτερικής μάνδρας. Υπήρχε η εξωτερική μάνδρα της φυλακής και η εσωτερική που μέσα ήταν τα κελιά. Είχαμε την τύχη, και το ξέραμε αυτό και ο Αλέπος και εγώ, το βράδυ την εσωτερική και την εξωτερική μάνδρα, στην εσωτερική και στην εξωτερική μάνδρα, να είναι στρατιώτες νεοσύλλεκτοι από το ΚΕΒΟΠ, το οποίο ήταν ένα στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. 2-3 ημερών στρατιώτες. Άρα ήταν ψαρωμένοι, όπως λέμε. Στραβάδια. Στραβάδια. Βλέπανε 19 που ήμουν εγώ και χαιρετάγανε. Στρατηγός. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν τα κλειδιά της εσωτερικής πόρτας, τον κατέβασα από τη Σκοπιά, του έδωσα τα κλειδιά και μου άνοιξε απ' έξω. Απόξα άνοιγε η φυλακή. Και μας χαιρετάει και φεύγω. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, το οποίο ήταν και το πιο επικίνδυνο. Δεν ξέραμε εκείνη τη στιγμή ποιος θα βρεθεί μπροστά την ώρα που μας άνοιγε την πόρτα. Ο ίδιος δεν ήξερε τον Αλέκο, δεν τον είχε δει ποτέ. Του είχαν πει ότι υπάρχει ένας κρατούμενος μέσα, αλλά δεν τον είχε δει, οπότε δεν τον αναγνώρισε. Έπρεπε λοιπόν να φύγουμε από την εξωτερική μάνδρα. Βρήκαμε ένα σημείο πίσω από το διοικητήριο που είχε γωνία και δεν μπορούσαν οι Σκοποί να τη δουν εύκολα. Από εκεί λοιπόν ανέβηκε ο ένας στην πλάτη του άλλου, ανεβήκαμε πάνω και από κάτω πέσαμε σε 8-10 μέτρα βάθος. Ήταν χαράδρα. Πώς δεν σκοτωθήκαμε. Εκείνη τη στιγμή που πέσαμε, μας πλακώσανε και τα τσομπανόσκυλα. Ξεφύγαμε, κατεβήκαμε στον κεντρικό δρόμο, εθνική οδό. Εκείνη την ώρα φάλαγγα στρατιωτική ανέβαινε για τη Λαμία με 50 καμιόνια. Την ξεπεράσαμε από κάτω από τη γέφυρα του Κρυονερίου, φτάσαμε στον Άγιο Στέφανο, μπήκαμε στο λεωφορείο, φτάσαμε στη Δροσιά, πήραμε ταξί, φτάσαμε στην Κηφισιά, με έντονο βέβαια χτυποκάρδιο όλα αυτά, αλλάξαμε τις στολές μας, είχαμε πολιτικά μαζί, πήραμε ένα ταξί, κατεβήκαμε στην Αθήνα και εκεί αρχίζει πλέον, αγαπητέ φίλε Κώστα, ο Γολγοθάς. Ενώ η υλοποίηση του ανύπαρκτου σχεδίου, θα έλεγα, είχε 100% επιτυχία, δεν επιτύχαμε σε κρυσφύγετα. Δεν επιτύχαμε. Ήτανε όλοι σταμπαρισμένοι. Πήγαμε στην ξαδέλφη την Τασία, να είναι καλά η κοπέλα, σταμπαρισμένη από τη Χούντα. Δεν μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Η δυναμική Τασία Μελά, που ήταν κοντά του στο δικαστήριο, έτσι. Αλλά βεβαίως, να πούμε ότι όλοι αυτοί οι συγγενείς του Αλέκου Παναγούλη παρακολουθούν το. Ήταν δύσκολα, έτσι, στενά. Να μπορέσουν να τον περιθάλψουν. Στενά. Άρα δεν μπορούσε να μας φιλοξενήσει η κοπέλα, αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Επήγαμε σε μία φίλη του Αλέκου στην Κυψέλη, ονόματι Δέσποινα, δεν θυμάμαι το επώνυμο, και αυτή σταμπαρισμένη, δεν μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Σκεφτήκαμε λοιπόν ένα ξάδελφο που είχε ο Αλέκος, τον Πατίτσα. Φτάσαμε στην οδό Πάτμου. Στα Πατήσια, έτσι. Στα Πατήσια. Μας φιλοξένησε ο Πατίτσας, για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο βράδυ. Το δεύτερο βράδυ όμως ήρθε ο συγκάτοικός του, κάποιος περδικάτης από Θεσσαλονίκη. Δεν μας ήθελε και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Πήγαμε σε μία άλλη ξαδέλφη του, καθίσαμε ένα βράδυ, έπρεπε να φύγουμε το επόμενο βράδυ. Το τελευταίο βράδυ καταλήξαμε να μείνουμε σε ένα χαλασμένο σπίτι. Σε ένα οικόπεδο, έτσι. Σε ένα οικόπεδο, σε μια οικοδομή. Την οποία και γκρέμιζαν. 6 ώρα το πρωί ήρθαν οι οικοδόμοι να πιάσουν δουλειά, μας είδαν να κοιμάται ο ένας πάνω στον άλλο, σου λέει είναι ανώμαλοι αυτοί, και αρχίσαν να μας κυνηγάνε στην οδό Πάτμου, στα Πατήσια.
Πού να πάμε, λοιπόν, δεν είχαμε πλέον κανένα σημείο. Πήγαμε και σε άλλα σπίτια. Κανένα δεν άνοιγε. Τώρα λένε ότι γιατί δεν ήρθατε σε εμάς. Μα ήρθαμε σε εσάς και δεν μας ανοίγατε. Επιστρέψαμε λοιπόν για την ατυχία μας στο ίδιο σπίτι του πρώτου βραδιού, στον Πατίτσα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την αφήγηση του Γιώργου Μωράκη και καταρχήν να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Αγγλία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κύπρο και από άλλες χώρες, γιατί τώρα το Blue Sky είναι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.bluesskytv.gr. Λοιπόν, κύριε Μωράκη, είχαμε μείνει στην καταπηγή σας πάλι στο διαμέρισμα της οδού Πάτμου στα Πατήσια. Ναι, ήταν το τελευταίο μας τελικά αποκούμπι, δυστυχώς. Ενώ λοιπόν μας κυνηγήσανε από το χάλασμα της οικοδομής η οικοδόμη, αναγκαστήκαμε, είμαστε κοντά στην οδό Πάτμου, πήγαμε εκεί. Ήταν περίπου 7 η ώρα το πρωί, ενδεχόμενα και νωρίτερα. Ανεβήκαμε στον τρίτο όροφο, που ήταν το σπίτι του Πατίτσα, χτυπήσαμε, δεν απάντησε κανένας, σκεφτήκαμε ότι λείπανε, πραγματικά λείπανε. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά άλλου. Πλέον η Χούντα είχε ρίξει όλα τα σκυλιά της στη χώρα και μας κυνηγούσανε ανηλαιώς. Και να πούμε ότι σας είχαν επικηρύξει οι χουντικοί με 500.000 δραχμές. 500.000 δραχμές. Όποιος έδινε πληροφορία για σας, ναι, ναι. Θα έπαιρνε. Βέβαια, και αυτός βέβαια που τα πήρε, πήρε και τις 500.000, δύο, δεν ξέρω ποιος τους δύο τα πήρε, και πήραν και θέσεις στο δημόσιο και στην Ολυμπιακή και στο Πανεπιστήμιο. Έπρεπε λοιπόν να μείνουμε εκεί μέσα στις σκάλες της πολυκατοικίας, να μην ξαναβγούμε στους δρόμους, ήταν επικίνδυνο. Θα μας πιάνανε. Όταν λοιπόν το ασανσέρ έφτανε στον τρίτο όροφο, εμείς αναγκαζόμαστε να κατέβουμε στο δεύτερο όροφο για να μην μας δούνε αυτοί που βγαίνανε από τον τρίτο. Όταν το ασανσέρ έφτανε στο δεύτερο όροφο, βγαίναμε στον τρίτο όροφο και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή όμως διαπιστώσαμε κατά τις 2 η ώρα ότι ήρθε ο Πατίτσας. Και ήρθε το μάνα εξ ουρανού, έτσι νομίζαμε. Όμως, εις μάτιν. Μπήκαμε μέσα, ετοίμασε ο Αλέκος μία επιστολή για να τη στείλουμε στο στάθι, ήταν πλέον το τελικό μας καταφύγιο, για να μας βοηθήσει στην δραπέτευσή μας από την Ελλάδα πλέον στο εξωτερικό. Πήρα την επιστολή αυτή που συνέταξε ο Αλέκος για να συναντηθώ με μία ξαδέρφη του στις οποίες στο σπίτι μέναμε την προηγούμενη βραδιά ή την προπροηγούμενη. Ήξερα από πού έρχεται, μου είπε ο Αλέκος στο δρόμο, δυστυχώς όμως δεν τη βρήκα. Και άρα τα πίσω μπρος. Την ώρα λοιπόν που επέστρεφα στο σπίτι του Πατίτσα είδα όλο το τετράγωνο μπλοκαρισμένο από χωροφυλακή. Ήταν χωροφυλακή ακόμα. Άλλοι με πολιτικά, άλλοι με στολές. Επίσης είδα να κατεβαίνει σιδηροδέσμιος ο Αλέκος Παναγούλης. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πώς είναι δυνατόν να μας κατέδωσαν. Ήμουνα με την εντύπωση αυτή ότι μας κατέδωσαν κάποιοι άλλοι πλην Πατίτσα μέχρι και που βγήκαμε από τη φυλακή. Εκεί μου είπε ο Αλέκος ότι ο Πατίτσας επήγε το κλειδί ή ο Περδικάρης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, ας τους κυνηγούν οι Ερηνίες, πήγε το κλειδί στη Νέα Ιωνία, τους είπε... Στην Ιωνία που ήταν η ασφάλεια, έτσι. Η ασφάλεια, την ασφάλεια της Νέας Ιωνίας και ήρθανε, ανοίξανε το κλειδί και καταλάβανε εξ απείνης
τον Αλέκο, γιατί ήταν ο Αλέκος μόνο μέσα. Ο Πατίτσας είχε φύγει και ο Περδικάρης. Είδα λοιπόν τον Αλέκο δεμένο χειροπέδαρα, με χειροπέδες, κατάλαβα ότι μας κατέδωσαν και εγώ αποφύγει. Σχεδόν δεν ήξερα την Αθήνα. Κατέφυγα σε συγγενικό πρόσωπο, το οποίο συγγενικό πρόσωπο δεν μπόρεσε να με βοηθήσει. Ήρθε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο παλιό αστυνομικό και εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογώ, φίλε Κώστα, οι άνθρωποι αυτοί, αντί να με βοηθήσουν, να με κρύψουν, να με πετάξουν στα σκουπίδια, δεν ξέρω τι στο διάολο θα με κάνανε, θεώρησαν σωστό, αντί κάποιας εξαγοράς, δεν ξέρω τι, να με παραδώσουν στη Χούντα. Νεαρός, 19 χρονών, δεν ήμουνα συνωμότης, όπως ήταν ο Αλέκος, ήμουνα έξω από τα νερά μου, τα χάσα, δεν ήξερα τι να κάνω και βρήκανε αυτή την ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι και με παρέδωσαν στα νύχια της Χούντας. Με οδηγήσαν στη Νέα Ιωνία, εκεί ήταν κρατούμενος και ο Αλέκος. Μου είπε, σε φέρανε και σένα. Δεν μου είπε όμως ότι ο Πατίτσας και ο Περδικάρης μας. Να πούμε ότι αυτοί οι δύο κύριοι, ο ένας ήταν φοιτητής έτσι και ο άλλος... Και ο άλλος ήταν πρώτος, δεύτερος ξάδερφος του, πρώην αστυνομικός. Αλλά ανήκαν στον λεγόμενο δημοκρατικό χώρο, έτσι. Γι' αυτό καταφύγατε εσείς εκεί. Ναι, καταφύγαμε εκεί γιατί ο ένας μου φαίνεται, ο Περδικάρης ήταν αριστερών θέσεων, ο δε Πατίτσας πρέπει να ήταν κεντρός. Συναντηθήκατε τα κατοπίνα χρόνια με αυτούς τους δύο? Όχι. Και αν λέμε τα ονόματά τους το κάνουμε, γιατί ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παναγούλης τους κατονόμασε. Και τότε τους κατονόμασε. Ναι, 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 ναι. Και ξανά τους κατονόμασε, ναι, ναι. Και ο Στάθης Παναγούλης έχει κατονομάσει και ναι, ναι. Παίρνει την ευθύνη αυτής της καταγγελίας και δεν τόλμησε κανείς να ανταπαντήσει. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Γι' αυτό το κάνουμε κι εμείς. Εγώ αποφεύγω να τους κατονομάζω, γιατί δεν θέλω να με βλαστημάνε μια ζωή. Όμως, λέω, να τους τιμωρούν οι τύψεις και οι ειρηνίες. Κάθε φορά λοιπόν που έβγαινε ο Αλέκος ή ο Στάθης και τους κατήγγελνε, με παίρνανε τηλέφωνο. Ο Πατίτσας μου έλεγε, σε παρακαλώ πολύ, πες ότι δεν σας κατέδωσα εγώ, σας κατέδωσε ο Περδικάρης. Μάλιστα. Με παίρνε ο Περδικάρης και μου λέγε, σε παρακαλώ, κάνεις μια δήλωση. Δεν ήμουνα εγώ, ήταν ο Πατίτσας. Έτσι να ζούνε μια ζωή. Γιατί θα μπορούσανε να μην μας καταδώσουνε, να μας πετάξουν στο δρόμο αφού δεν θέλανε και ας μας έπιανε η Χούντα, εν πάση περιπτώσει, να μην μας έπιανε η Χούντα από εφιάλτες σύγχρονους. Και να συμπληρώσω εδώ ότι έχουν προκύψει συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία, ναι, ότι εισέπραξαν 500.000 δραχμές της επικήρυξης. Έτσι, ναι. Και το έχω παραθέσει και στο βιβλίο μου. Βιβλίο. Αλέξανδρος Παναγούλης, πρόβες θανάτου. Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, Κώστα. Προχωρούμε. Και νομίζω ότι εγώ θα πρέπει βιβλίο, να είναι σε όλες τις βιβλιοθήκες του ελληνικού λαού. Το γράφω και στον πρόλογο, το λέω πάντα συνεντεύξεις. Το βιβλίο αυτό, ναι, το έβγαλα εν ονόματι όλων ημών των δηλών Ελλήνων. Μάλιστα. Γιατί είναι μια ελάχιστη πράξη απέναντι στους ηρωισμούς τους δικούς σας. Προχωρούμε όμως, γιατί τα βιβλία τα γράφετε εσείς. Εσείς γράφετε την ιστορία. Γράψαμε και ένα βιβλίο τώρα τελευταία, το ξέρω, το πήρες ήδη, δεν ξέρω αν... Ο κύριος Βερυβάκης, λοιπόν... Όχι, εμείς ήμασταν οι συγγραφείς, όλοι. Οι συγγραφείς, 15, ναι, φίλοι του Αλέκου. Του Αλέκου, μάλιστα. Λοιπόν, πάτε λοιπόν στην ασφάλεια της Νέας Ιωνίας. Μάλιστα. Μετά. Μετά από μία εβδομάδα χωρίζουμε, εμένα με μεταφέρουν στην ΕΣΑ του Ρέντι. Τον Αλέκο κατευθεία στον Μπογιάτη. Αλλά ήδη έχουν κάνει έτοιμο κελί, σκαμμένο μέσα στο χώμα και τον βάζουν εκεί. Δεν θέλω να παραλείψω, Κώστα, για τους φίλους μου οι οποίοι υπηρετούσαν τη θητεία τους την ίδια περίοδο, πόσο βασανιστήκανε, πόσο ταλαιπωρηθήκανε. Δεν θέλω να παραλείψω τον συγχωρημένο τον πατέρα μου που ταξίδευε για την Κύπρο και τον συλλάβανε
τον συνέλαβε ο Θεοφιλογιαννάκος στη μέση του πλάγους και τον έφερε στο ΕΣΑ και του είπε: «Ο γιος σου είναι ένας εγκληματίας». Δεν θέλω να παραλείψω τον αδελφό μου που υπηρετούσε στο πολεμικό ναυτικό και τον είχαν μία εβδομάδα στον Παλαούρο, ούτε τα άλλα αδέρφια μου και τη μάνα μου, τους οποίους είχαν καταλάβει μία εβδομάδα το σπίτι, όλοι εσά, και ήταν μέρα νύχτα εκεί. Και διαδίδανε ότι έχετε ένα γιο εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου. Και εγώ τι είχα κάνει, είχα ανοίξει μία πόρτα και απελευθέρωσα έναν άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το ίνδαλμα της αντίστασης κατά της Χούντας. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Ο φάρος. Δεν ανοίξατε απλώς την πόρτα της φυλακής. Είναι μεγαλειώδες αυτό που κάνετε, διότι εσείς το σχέδιο ήταν να στρατευτείτε στον αγώνα εναντίον της Χούντας. Δεν φεύγατε για να πάτε με τα σπίτι. Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Στο σχέδιο σας ήταν να πάτε στην Ιταλία. Ναι. Και για να ενταχθείτε. Συνεχιστεί ο αγώνας πιο έντονος. Και εσείς στην οργάνωση του Αλέξανδρου Παναγιώτη. Βέβαια. Που δεν ήμουν. Λοιπόν, περνάτε στρατοδικείο. Ναι, εγώ πέρασα στρατοδικείο. Ο Αλέκος δεν νομίζω ότι πέρασε στρατιωτικό, ήταν δις εις θάνατον καταδικασμένο. Εσείς καταδικαστήκατε 17 χρόνια. Εγώ καταδικάστηκα 36,5 χρόνια φυλακή. Τρία δικήματα κατά συγχώνευση μας κάνανε 16,5 χρόνια. Συνολικά όμως 36,5 χρόνια. Και κατά συγχώνευση πάνε στα 16,5, εκ των οποίων έκανα τα 5 χρόνια μέσα. Λοιπόν, για να πάμε, σε ποια φυλακή πήγατε. Ήμουνα καταρχήν στην ασφάλεια Νέας Ιωνίας. Μετά 2 μήνες στην ΕΣΑ του Ρέντι, έκανα περίπου 3-4 μήνες στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου, εκεί που υπηρετήσατε θητεία μου. Μετά με μεταφέρανε στις φυλακές Καλκίδας, απομονωμένος από τους πολιτικούς κρατουμένους, δυστυχώς. Μετά με μεταφέρανε στο Γκοριδαλό, ξανά στις στρατιωτικές φυλακές Χαλκίδας, μετά στις φυλακές της Άμφισσας, από εκεί ξανά στη Χαλκίδα, μετά στις φυλακές της Δραπετσόνας, από εκεί που είχε γίνει μεγάλη απόδραση των αριστερών, μετά πάλι στις φυλακές Χαλκίδας και από εκεί έγινε η αμνηστία του Καραμαλή και έφυγα ολοταχώς. Δηλαδή από φύλακας φυλακισμένος. Ναι. Πώς περνάει η μέρα στη φυλακή. Δυστυχώς τότε και ειδικότερα για μας που ήμασταν κατατρεγμένοι από τη Χούντα, ήμασταν το μαύρο πρόματο της Χούντας, η μέρα στη φυλακή ήταν πάρα πολύ σκληρή. Όμως προσωπικά εγώ και άλλοι φίλοι πολιτικοί κρατούμενοι τι κάναμε. Διαβάζαμε πάρα πολύ. Εγώ έφυγα από τις φυλακές Καλκίδος αφήνοντας τα πάντα, παίρνοντας μαζί μου μόνο 2 μπαούλα βιβλία. 1000 τόμους βιβλία. Άρα διαβάζαμε πάρα πολύ. Επιτρεπόταν δηλαδή το διάβασμα. Βιβλία, όχι βέβαια μαρξιστικά. Ναι, καλά, όχι, εντάξει. Ναι. Διάφορα βιβλία. Είναι δικαίωμα του κρατούμενου. Όσο παίρνει ο άνεμος, όσα παίρνει ο άνεμος, μέχρι Παπαδιαμάντη, ξέρω εγώ. Άρα διάβασμα. Σκληρή δουλειά. Εγώ έμαθα τέχνη μέσα στη φυλακή, δούλευα τόρνο, ξυλότορνο και κάναμε και εκεί χάλασα και το δάχτυλό μου και κάναμε διάφορα μπιμπελό τα οποία τα πουλάγαμε, πέρναγε η ώρα μας, διαβάζαμε και έτσι λιγάκι φρενάραμε το φυλακισμένο χρόνο. Αλλά ήταν πολύ σκληρή η διαβίωσή μας, πολύ σκληρή φυλακή τότε. Τώρα οι φυλακές, ό,τι και να λένε, είναι κολέγια. Με κινητά, με γκόμενες μέσα και με κολέγια. Με αποδράσεις με ελικόπτερα και καλά κάνουνε. Είναι κολέγια. Τότε ήταν σκληρές. Έρχεται λοιπόν η μεταπολίτευση, δίνεται αμνηστία και κερδίσετε την ελευθερία σας. Ναι, με την αμνηστία βγήκα από τη φυλακή. Η δημοκρατία σας αντάμεψε ηθικά ή υλικά για αυτή την προσφορά σας. Κώστα μου, εγώ είμαι ένας ανιδιοτελής. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εργάτης. Το ερώτημα το κάνω προβοκατόρικα. Και μικροεπαναστάτης, ανιδιοτελής. Δεν θέλησα ποτέ να
αμυφθώ, να ανταμυφθώ. Ούτε με ένα διορισμό στο δημόσιο, ε. Όχι βέβαια, για την πράξη μου αυτή την οποία την έκανα, γιατί ήθελα να την κάνω. Έβλεπα ένα άνθρωπο να βασανίζεται, ένα άνθρωπο ο οποίος φρόντιζε για τις τύχες της πατρίδας μου και ήθελα να τον βοηθήσω. Δεν μετάνιωσα λοιπόν για ό,τι έκανα τότε, δεν μετανιώνω και τώρα. Θα το ξανακάνω αν χρειαστεί, σε ερωτήσεις πολλών συναδέλφων σου. Δεν με αντάμυψε η πολιτεία, δεν με ενδιαφέρει. Πείτε μου για τη δουλειά σας τα τελευταία 30 χρόνια, ποια είναι η δουλειά σας? Ναι, από το 1974, γιατί δούλευα και πριν, από το 1962 μέχρι το 1969 που πήγα στρατιώτης. Το 1974 λοιπόν που βγήκαμε από τη φυλακή, χούντα ήταν ακόμα. Ήρθε η μεταπολίτευση, αλλά χούντα ήταν. Έτσι. Με έβαλε ο καημένος ο Αλέκος σε ένα φίλο του στην οδόν Σπύρου Μερκούρη στον Παγκράτη που είχε ρούχα. Εκεί δούλεψα λιγάκι, με ξαναπήρε μετά η Ελαΐδα. Η Ελαΐδα, να πούμε τι εργασία είναι αυτή. Η Ελαΐδα είναι μια εταιρεία η οποία κάνει βούτυρα, λάδια, το Άλτις, αυτά. Εκεί ήμουνα πριν. Υπεύθυνος πωλήσεων, έτσι. Υπεύθυνος πωλήσεων. Έχετε σπουδάσει επίσης στο ΕΛΚΕΠΑ marketing. Έχω κάνει 2 χρόνια στο ΕΛΚΕΠΑ marketing στο και πωλήσεις. Ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας. Ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας. Ήταν ένα καταπληκτικό σχολείο, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα. Μου έδωσε πολλά εφόδια και γι' αυτό και ανέβηκα με την εργατικότητά μου και με την ικανότητά μου ιεραρχικά στα ανώτατα αξιώματα των πωλήσεων. Έφτασα μέχρι εμπορικός διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες και ελληνικές και πολυεθνικές. Στο τέλος της καριέρας μου προσπάθησα να κάνω κάποια εταιρεία, αλλά δυστυχώς εμείς δεν κάνουμε για επιχειρηματίες. Έπεσα έξω, την έκλεισα, πλήρωσα πολλά σπασμένα και τώρα ασχολούμαι με πιο απλές δουλειές. Είμαι μάχημος, παρόλο ότι είμαι συνταξιούχος, είμαι μάχημος όμως και προσπαθώ να καλυτερέψω τη ζωή μου και της οικογένειάς μου. Πείτε μου για την οικογένειά σας. Η οικογένειά μου, δυστυχώς, η οποία είναι κατά ένα άτομο λιγότερο, χάσαμε την μητέρα των παιδιών μου και σύντροφό μου για σύντροφό μου για 30-35 χρόνια το 2000 περίπου. Αυτό μας τραυμάτισε και τα παιδιά και εμένα. Είχε δημιουργήσει η μάνα περισσότερο, γιατί εγώ ήμουνα συνέχεια στο τρεχαλιτό, μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Κάναμε πολύ καλά παιδιά, τα οποία τα στηρίζω και με στηρίζουν. Ένα γιο και μια κόρη. Ναι. Είμαστε μία γροθιά, αγαπημένοι, μονιασμένοι. Ο ένας φροντίζει τον άλλο και δεν θα παραλείψω και τη νέα σύντροφό μου, την Κατερίνα, η οποία βρέθηκε στο διάβα μου και με έχει στηρίξει, με έχει βοηθήσει, έχει αγαπήσει πάρα πολύ την οικογένεια, τα παιδιά μου, τα οποία και την αγαπούν. Θέλω να πιστεύω ότι πορεύεται καλά η ζωή μου, όμως πάντα είμαι άνθρωπος της ανιδιοτέλειας. Έχω προσφέρει πολλά στην πατρίδα, εξακολουθώ και προσφέρω χωρίς να προσμένω το παραμικρό. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η νέα τυραννία σήμερα? Νομίζω, αγαπητέ φίλε Κώστα, είσαι δημοσιογράφος. Δεν είσαι όμως από αυτούς. Νομίζω ότι τυραννούν τον κόσμο σήμερα τα μέσα ενημέρωσης. Τυραννούν επίσης τον κόσμο
τα διαπλοκόμενα και η διαφθορά των πολιτικών. Εγώ, παρόλο ότι είμαι έντονα πολιτικοποιημένος, ξέρεις σε ποιον χώρο είμαι ενταγμένος, είναι απαξιωμένο το πολιτικό σύστημα και η διαφθορά είναι στο έπακρο. Ενώ το 1974 έδειξε ότι οικοδομήσαμε μία καλή δημοκρατία, και πράγματι είναι πολύ καλή η δημοκρατία μας σήμερα, όμως εμείς οι ίδιοι, και δεν εννοώ τον εαυτό μου, δεν εννοώ τον εαυτό σου, αυτοί που εννοούμε, την καταστρατηγούν και την χαλάνε τη δημοκρατία. Και δεν προστατεύουν τη χώρα. Αυτό είναι και ο επιλογός μου. Δεν προστατεύεται η χώρα από τους πολιτικούς. Αν κάποιος τους δυσαρεστεί αυτά που λέω, no problem. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και πάντα να έχεις καλές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν ο Γιώργος Μωράκης, ένας ήρωας με σάρκα και οστά, ένας ήρωας σήμερα. Γεια σας.